άλλα θέματα επικαιρότητας από την περιφέρεια Αστεράς. Πριν δούμε το πολιτικό ρεπορτάζ, πάμε τώρα σε αυτό το οποίο αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου να μετονομαστεί σε Καμένων Βούλων, Δήμος Καμένων Βούλων, με 18 ψήφους υπέρ. Θα μας τα σχολιάσει. Είναι απόφαση πλειοψηφίας. Ακριβώς. Πάμε στον Δήμαρχο Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, τον Γιάννη τον Σιγιώτη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε για το ρεπορτάζ το οποίο βεβαιώνεται ότι θέλετε και πάλι αλλαγή ονόματος. Αλλάζετε όνομα για επικοινωνιακούς λόγους ή για ουσιαστικούς? Φυσικά αλλάζουμε όνομα για ουσιαστικούς λόγους, όχι για επικοινωνιακούς. Για να πάει μπροστά ο τόπος μας επιτέλους και να μην κρατήσουμε στο παρελθόν τι έγινε και με την υπόθεση Ραγκούση, το πώς δόθηκε το όνομα αυτό που δόθηκε Δήμος Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου και δεν ρωτήθηκε κανείς από τον τόπο μας, από τον Δήμο μας. Και φυσικά μιλάμε για ανάπτυξη και να προσδώσει και νέα δυναμική στο Δήμο μας. Πάντως αντικειμενικά τα Καμένα Βούρλα είναι πιο γνωστό όνομα από το Μόλο και τον Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι ένα ιστορικό τουριστικό όνομα. Που επίσης είναι πολύ καλά ονόματα, αλλά... Δεν κάνει καμία δημοτική ενότητα το όνομά της. Ούτε ο Αγίος Κωνσταντίνος θα χάσει το όνομά του. Αλλά αλίμονο, αλίμονο, δεν λέμε ούτε αυτό. Ούτε ο Μόλος θα χάσει το όνομά του. Αλίμονο, παιδιά. Αλίμονο, αλίμονο. Όλο αυτό σας εξυπηρετεί τουλάχιστον στο επικοινωνιακό κομμάτι περισσότερο? Γιατί μπορεί να είναι ουσιαστικοί λόγοι, αλλά επειδή ποντάρετε στον τουρισμό, είστε παραλιακές περιοχές και αυτό είναι το σημαντικό, έτσι δεν είναι? Είναι ένα ιστορικό τουριστικό όνομα, βεβαίως ποντάρουμε στον τουρισμό, αλλά δεν είναι μόνο το ζητούμενο, δεν είναι ο τουρισμός μόνο στο Δήμο μας, έχουμε και αγροτουρισμό. Ουσιαστικά γίνεται αποκατάσταση μιας αδικίας? Δεν είναι θέμα αδικίας, κοιτάμε να πάμε το τόπο μπροστά, δεν είναι θέμα αδικίας. Ποιος αδικήθηκε, ποιος θα έπρεπε. Δηλαδή, έχουμε ένα όνομα που θα έπρεπε να το έχουμε εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στιγμή που έγινε καλή κράτηση. Κύριε Σικιώτη, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι όμως να. Τι μένει τώρα για να. Ο Γιάννης ρωτάει τι μένει για να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή. Τι μένει για να εφαρμοστεί. Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο των Πονημιών. Και παράλληλα μετά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό το τρέχουμε, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Πάντα έτσι γίνεται βέβαια. Αυτό θα σας ρωτούσα, πότε πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτή η διαδικασία? Από τη στιγμή που πάρθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το περίπου ένα χρόνο νομίζω, 8 μήνες. Μάλιστα. Ουσιαστικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παρά την χρονοβόρα διαδικασία θα είναι κλειδωμένο, δηλαδή γιατί στο παρελθόν είδαμε περιοχές που θέλαν να αλλάξουν το όνομα και αντιμετώπισαν προβλήματα, κύριε Σικιώτη. Πιστεύω ότι είναι κλειδωμένο το όνομα, ναι. Πιστεύω ότι είναι κλειδωμένο το όνομα, ναι. Από τη στιγμή που έχουμε και ισχυρή πλειοψηφία, γιατί 18 σύμβουλοι ψηφίσαν υπέρ της μετονομασίας, και με τα επιχειρήματα που θέτουμε, πιστεύω ότι είναι κλειδωμένο το θέμα, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Είδομεν, παιδιά, είδομεν. Εντάξει, είναι μια διαδικασία, την παρακολουθούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Δήμαρχε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα χρόνο και λογικά θα χρειαστεί για όλο αυτό. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα, Γιώργο, να δούμε πλήρες προεκλογικό ρεπορτάζ, να αλλάξουμε εντελώς φιλοσοφία.